Φίλε και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ράδιο Παντιέρα που μεταδίδεται από το ελεύθερο ραδιόφωνο τη ΕΡΤΟΠΕΝ στου 106 και 7 στα FM στην Αττική. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Σταμούλη και στην κονσόλα του ήχου Παναγιώτη Ζέκιο. Για να ενισχύσετε την προσπάθεια τη ΕΡΤΟΠΕΝ του ελεύθερου ραδιόφωνου, μπορείτε να μα στέλνετε μήνυμα και να επικοινωνήσετε φυσικά μαζί μα στο 54045 γράφοντα τον αριθμό 1 π ελληνικό κεφαλαίο κενό το μήνυμά σα και αποστολή. Ε, με την αποστολή αυτή ενισχύεται και οικονομικά την προσπάθειά μα. Έχουμε στο στούντιο λοιπόν. Ε, κλείνουμε, μπαίνουμε στο τελευταίο μέρο εκπομπή μα την Κατερίνα Κοτσόριου ε, από το Σωματείο Εργαζομένων στα Καταστήματα Press Point στο Αεροδρόμιο Ελευθέρω Βενιζέλο και τον Γιώργο Μενούνο, ε, συνδικαλιστή μέλο του Σωματείου στο αεροδρόμιο και αυτό, στο Σωματείο Εργαζομένων στην Εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και στην Αντίστοιχη Ομοσπονδία Αεροπορικών Μεταφορών. Ε, θα ήθελα να, να μου ασπίς, αν είναι επειδή μπαίνουμε σιγά σιγά μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της εκπομπή, ε, να συνοψίσουμε κάπως την κουβέντα που κάναμε ε, ποια είναι τα δύο τρία ας πούμε, σημαντικότερα πια ζητήματα τα αιτήματά σας ε, που διατυπώνετε από ποιον έτσι τα διεκδικείτε, ποιο είναι ο συνομιλητή, α το πούμε έτσι ε, και να μας πείτε πώς και μετά πώς σκέφτεστε να συνεχίσετε. Αλλά μα πεις πάλι λίγο τα αιτήματα κάπως. Ε, θα ήθελα να σου πω Δημήτρη πριν από αυτό, mm -hmm. ε, για αυτό που προείπες mm -hmm. ε, ότι θεωρούμε ότι το αεροδρόμιο για άλλη μια φορά επέδειξε πλήρια διαφορία και απαξίωση ε, στους εργαζόμενους αλλά αυτή τη φορά, τόσο και στο Υπουργείο. Ε, θεωρούμε ότι όλο αυτό είναι ένας εμπεγμός. Ε, από εκεί και πέρα, τα αιτήματα τα δικά μας είναι. Αυτό που προείπα το Υπουργείο να επιβάλλει τώρα μια εκ νέου συνάντηση, το οποίο δεσμεύτηκε ότι θα το κάνει, οπότε είμαστε ένα αναμονή αυτό. Και το δεύτερο είναι να α, αναθεωρηθεί η σύμβαση πλέον η κάθε σύμβαση, προκειμένου να συμπεριληφθούν ε, ρήτρε για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Mm -hmm. Εμείς αυτό που ζητάμε αυτή τη στιγμή είναι η διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Τόσο για μας όσο και για τους υπόλοιπου εργαζόμενου μέσα στο αεροδρόμιο. Αυτό που ό,τι καταλαβαίνω είναι ένα πολύ σημαντικό αίτημα, έτσι όπως διατυπώνεται, με την έννοια ότι ε, δεν ζητάτε μια εξαίρεση, ας το πούμε, του νόμου, για να μείνετε μόνος εσείς στην εργασία δηλαδή καταλαβαίνετε και εσείς και αυτό που κι εγώ καταλαβαίνω ότι αν δεν ανατραπεί, αν δεν αλλάξει ε, όλο το καθεστώς των συμβάσεων μέσα από το που η λειτουργεί mm. το αεροδρόμιο προφανώς ε, δεν μπορεί να βρεθεί λύση ούτε στο δικό σας yeah. πρόβλημα ούτε και στο πρόβλημα όλων των άλλων εργαζομένων έτσι δεν είναι ναι, Γιώργο ναι, ναι. Ε, αυτό που εμεί ε, 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 κατά την καταρχήν το έχουμε αναδείξει αυτό έτσι το είπαμε και πριν ε, ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει με κάποιο τρόπο να αναλυθεί ε, προφανώς ε, θα πρέπει το Υπουργείο η κυβέρνηση ε, σε αυτό να πάρουν κάποιες πρωτοβουλίες για την επίλυση του θέματος δηλαδή δεν μπορεί Πάντα οι εργαζόμενοι να είναι αυτοί που θα την πληρώνουν σε τέτοιου είδου περιπτώσει. Το, εργα... το αεροδρόμιο λειτουργεί 16 χρόνια, ενδεχομένω κάποιο εργαζόμενο συνάδελφος να έχει χρειαστεί να αλλάξει εργοδότε ανάλογα με το πώ πάει η σύμβαση. Αυτέ οι συμβάσει είναι συγκεκριμένε δεν είναι πολλών χρόνων, παρόλα αυτά η εταιρεία. Πρέσπονιτ έμεινε στο αεροδρόμιο για πολλά χρόνια γιατί η σύμβασή της ε, ανανεώταν εκ του αποτελέσματο προκύπτει αυτό. Ε, Παρ' όλα αυτά θέλουμε να πούμε ότι ε, αυτό πρέπει να λυθεί κάπως μια και διαπαντός. μια και Λοιπόν, ε, ο μόνος τρόπος είναι ε, όντω, αυτό που είπε η Κατερίνα, να αλλάξει ο τρόπος που ε, οι συμβάσεις... Ε, διέπουν τη σχέση μεταξύ των, ε, του αεροδρομίου και, τη, και των παραχωρησίουχων των λεγωμένων ε, σε όλα τα επίπεδα. Ε, θα πρέπει όντως ε, να μπουν ε, όροι και... Μπορώ να πω ότι εντάξει, το εμεί το θεωρούμε και τιμή μα που το, το έχουμε βάλει αρκετέ φορέ σε ανακοινώσει μα, γιατί ε, υπάρχουν τερά, πάρα πολλά δημοσιεύματα κατά καιρού που παρουσιάζουν το αεροδρόμιο σαν μια εργασιακή ζούγκλα. Ε, και και αν, αν αυτό δεν ισχύει τόσο στην εταιρεία την ίδια του αεροδρομίου, ισχύει όμως για πάρα πολλέ άλλε εταιρείε ε, ε, για τις οποίες θα έπρεπε με κάποιο τρόπο αυτό ε, να μην συμβαίνει μέσω. Των συμβάσεων. Δηλαδή, οι συμβάσει αυτέ αυτές θα μπορούσαν να διασφαλίσουν και, την, και τον έλεγχο και την τήρηση τη νομοθεσία, αλλά και τη συνέχεια του εργασιακού βίου των εργαζομένων από εργοδότη σε εργοδότη. Ε, δεν μπορεί και δεν πρέπει, εν τέλει, να την πληρώνει πάντοτε ο εργαζόμενο σε, σε μια τέτοια κατάσταση. Νομίζω ότι η στάση του Υπουργείου τη κυβέρνηση γενικότερα θα πρέπει ε, να είναι καθοριστική πάνω σε αυτό το θέμα και να λυθεί, να λυθεί μια και, και διαπαντός αυτό. Πάντως εδώ προκύπτει, έτσι τώρα που σας ακούω, ένα σοβαρό θέμα. Ε, υποθέτω ε, υπάρχει μια λογική, ε, ο κάθε υποψήφιος νέος, ε, η κάθε υποψήφια νέα εταιρεία που θα αναλάβει ένα έργο, για παράδειγμα τα καταστήματα τύπου ή τον καθαρισμό ή το security, ε, να, να δίνει όσο περισσότερα να δίνει παραπάνω να θυμίσουμε λίγο τύπου διαγωνισμού όπως έγινε για τα τηλεοπτικά κανάλια. Εντάξει, όχι με τέτοιε διαδικασίε ε, θεάματο. Εν πάση περιπτώσει, ποιο θα δώσει τα περισσότερα για να πάρει το έργο. Ε, υποθέτω όμω και αυτά τα περισσότερα έχουν ένα όριο. Ε, ανάλογο με το πόσο πάνω ή κάτω πέφτουν τα χρήματα που θα πληρώσει ο εργοδότη, θα κυμαίνονται και οι μισθοί, δηλαδή μπαίνουν στην ίδια λογική από εδώ και πέρα ή όλα αυτά τα χρόνια ε, και δηλαδή δεν είναι ε, Πώ να το πούμε, δεν υπάρχουν άλλα κριτήρια καθορισμού των μισθών των εργαζομένων. Γιατί εγώ για να γίνω ίσω πιο σαφή, ε, αν η εταιρεία Παπασωτηρίου, ε, η Press Point, συγγνώμη, έδινε ένα χ ποσό με του μισθού που σα έχει τώρα και ξανά το έργο με ένα χ 50% κάτω γιατί υπάρχει κρίση, μειώνεται ο τζίρο κλπ δεν θα τίθεται το θέμα και για τους ίδιους τους μισθούς σας και φαντάζομαι έτσι δεν λειτουργούν ε, και εταιρείες έχει, Σίγουρα έχει έμεση σχέση μπορεί να μην έχει άμεση σχέση αλλά mm -hmm. σίγουρα έχει έμεση σχέση ε, Τι θέλω να πω Θέλω να πω ότι προφανώς Έχει υποπέσει την το... αντιληψή σας από άλλες εταιρείε στον χώρο του αεροδρομίου τέτοια φαινόμενα Εκ του αποτελέσματος mm -hmm. φαίνεται ότι επειδή ακριβώ οι διαγωνισμοί είναι πλειοδοτικοί, mm -hmm. ε, αυτό που θα δώσει τα πιο πολλά θα προσπαθήσει με κάποιο τρόπο να συμπιέσει με... το κόστος. Ε, ε, να, ε, Το μισθολογικό κόστο ή και τα λειτουργικά γενικότερα έξοδα, που είναι και το μισθολογικό κόστο, ε, προ τα κάτω για να μπορέσει να, να ανταποκριθεί και να mm -hmm. βγάλει τα, ε, τα μεγαλύτερα δυνατά κέρδη. Αυτό, αυτό είναι που συμβαίνει και δεν είναι κάτι που ε, συμβαίνει στο αεροδρόμιο. Είναι μια κατάσταση γενικότερα ε, για τον τρόπο που λειτουργεί η ε, αγορά. Έτσι. Ε, και προφανώς ισχύει κάτι αντίστοιχο και στο αεροδρόμιο. Εμείς θεωρούμε ότι ε, αυτό με κάποιο τρόπο για το αεροδρόμιο θα πρέπει να αλλάξει Γιατί δεν είναι μια κατάσταση που μπορεί ε, να είναι έξω από, από τη λογική του ότι υπάρχει μια σύμβαση όπου ε, μετέχει το δημόσιο έτσι, το δημόσιο. Να θυμίσω ότι ε, έχει 55% του, της εταιρεία του αεροδρομίου. Οπότε ε, ο πρόεδρος διορίζεται από το ελληνικό δημόσιο ε, παρό, παρότι το, η εκτελεστική διοίκηση ε, 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 ορίζεται από τους απόλυτους μετόχους. Ε, και θα, θα έλεγα ότι θα πρέπει ο παρεμβατικός ρόλο του δημοσίου σε αυτό τουλάχιστον το θέμα που αφορά τα κέρια ζητήματα της εργασίας θα πρέπει να είναι πολύ πιο παρεμβατικός. Ε, αν μη τι άλλο, ας πούμε, θα περίμενε κάποιο από το κράτος με όλους τους θεσμούς ελεγκτικούς, εργατικούς, οτιδήποτε να μπορέσει να αυτό, αυτό, να, το, να το ελέγχει έτσι ώστε να μην βρίσκονται οι συνάδελφοι, οι εργαζόμενοι στο έλεγχο του Θεού κάθε φορά που αλλάζει ένα συμβόλιο χέρια. Ε... Τώρα μου δίνετε φορμή να κάνω και μια ακόμα ερώτηση σχετικά με το νέο καθεστώ που συμβαίνει και στα περιφερειακά αεροδρόμια. Τα 14 αεροδρόμια που πήρε η Fraport. Ε, αντίστοιχα φαινόμενα ε, συνέβαιναν ή να περιμένουμε ότι θα συμβούν και σε αυτά τα αεροδρόμια. Δηλαδή, πάλι θα έρθουν διαγωνισμοί, εργαζόμενοι. Μια χρήση, αναλώσιμη κλπ. Ποια είναι η εκτίμησή σα. Ε, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι το καθεστώς θα, θα είναι ακριβώ το ίδιο γιατί νομίζω ότι είναι ένα μοντέλο ε, το οποίο έχει διεθνοποιηθεί ω μοντέλο λειτουργία αεροδρομίων. Ε, και γενικότερα αυτό που συμβαίνει στα αεροδρόμια είναι ότι ε, υπάρχουν οι εταιρείε κορμοί που λειτουργούν και εκμεταλλεύονται τα αεροδρόμια. Το ίδιο έγινε και με το Ελευθερίος Βενιζέλος μέσω τη σύμβαση του 1995. Ε, το ίδιο έγινε και με τα 14 αεροδρόμια, ε, γιατί δεν είναι κανε, κανε, διατεθειμένος κανένας ε, επενδυτής ή, λιγο, ιδιώτης, ή λιγότερο ιδιώτης ε, ε, να προσλάβει ε, ένα τεράστιο νούμερο ανθρώπων εργαζομένων για να εκτελέσει το αεροδρομιακό έργο όλο. Ε, ε, αυτό ενδεχομένω να γινόταν παλιότερα με, με τι αεροπορικέ εταιρείε που και το, ε, τα, λειτουργούσαν τα ίδια τα αεροδρόμια ή τα αεροδρόμια είχαν ω βασικό πελάτη τι ίδιε εταιρείε. Πλέον δεν συμβαίνει αυτό ε, σε πολλά αεροδρόμια ε, και είναι αυτό το καθεστώ που φαίνεται ότι γενικεύεται. Mm -hmm. Ε, με βέβαια, συγγνώμη για τη διακοπή, ναι, ναι. με αποτέλεσμα βέβαια τη συνέπειας που προαναφέραμε σε ό,τι αφορά τη τήρηση των των εργασιακών δικαιωμάτων, τη συνέχεια των εργασιακών δικαιωμάτων, ε, τη διασφάλιση των θέσεων και ούτω καθεξής. Κατερίνα, στις 8 Δεκεμβρίου υπάρχει πανελλαδική, πανεργατική απεργία των εργαζομένων στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Εσείς ως σωματείο, ως εργαζόμενοι θα συμμετέχετε, θα, θα πλαισιώσετε αυτό το με αφορμή πάντα και, συμμετέχουμε το, και σωμάτι, το δικό σα έτσι κατά τη πανεργατική. Μάλιστα. πανεργατική Μάλιστα. Οπότε θα είστε κάτω θα σηκώσετε το... <laughs> <laughs> το πανό δε, δε, δε με, δε το, το με το έτοιμά σα και το ιδιαίτερο εννοείτε. και τα γενικότερα. Έτσι, έτσι. Μάλιστα. Με αφορμή και αυτή την ερώτηση να πούμε λοιπόν ότι στις 8 του μηνό 8 Δεκέμβρη υπάρχει μεγάλη πανεργατική πανελλαδική κινητοποίηση. Σε αυτό το σημείο φίλε και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής είχαμε μαζί μας την Κατερίνα Κοτσόριου από το Σωματείο Εργαζομένων στα Press Point. Μιλήσαμε αναλυτικά για όλο το θέμα που έχει προκύψει με τους 70 συναδέλφους και την ίδια βέβαια που τίθεται υπό απόλυση. Το Γιώργο Τομενούνο, μέλος του Σωματείου Εργαζομένων στον Διεθνή Αρολιμένα. ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Θαμούλης, στην κονσόλα του ήχου Παναγιώτη Παναγιώτης Ζέκιος. Μείνετε συντονισμένοι στους 106 και 7. Ε, ακολουθούν, ε, η, ακολουθεί η εκπομπή της Φεβρονίας Ρεβίνθη. Γεια σας. <Συλίου>